Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Φιλιόπουλος, νεφρολόγος στην Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό και η ομιλία μου έχει θέμα τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την εκτίμηση της αναιμίας της χρόνιας νεφρικής νόσου. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την εκτίμηση της αναιμίας της χρόνιας νεφρικής νόσου που δημοσιεύθηκαν από τον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό KDIGO το 2012 εξακολουθούν μέχρι και σήμερα, 12 χρόνια μετά, να υιοθετούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από την παγκόσμια νεφρολογική κοινότητα. Αυτές οι οδηγίες θα αποτελέσουν τη βάση για την ομιλία αυτή, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και τις επιμέρους εθνικές οδηγίες που προέρχονται κυρίως από Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με τις οδηγίες KDIGO, η διάγνωση της αναιμίας σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας πάνω από 15 έτη με χρόνια νεφρική νόσο γίνεται όταν η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης είναι κάτω από 13 γραμμάρια ανά DL στους άνδρες και κάτω από 12 γραμμάρια ανά DL στις γυναίκες. Λίγο διαφορετικά είναι τα όρια για τη διάγνωση σε παιδιά μικρότερης ηλικίας. Επομένως, όταν η αιμοσφαιρίνη πέσει κάτω από αυτές τις τιμές, πρέπει να αρχίζει η διερεύνηση της αναιμίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, όχι όμως και η θεραπεία της αναιμίας. Οι τιμές είναι σύμφωνες με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναιμία και έχουν βασιστεί στον ορισμό αυτό. Σκόπιμο είναι η τιμή της αιμοσφαιρίνης να επιβεβαιώνεται σε περισσότερες από μία μετρήσεις πριν να αρχίσει η διερεύνηση της αναιμίας. Πρέπει να αποκλειστούν τα έτη αναιμίας που δεν σχετίζονται με τη χρόνια νεφρική νόσο, όπως η απώλεια αίματος, η εμόλυση, η μυελοδυσπλασία. Πέραν της σχετιζόμενης με τη χρόνια νεφρική νόσο αναιμίας, το πιο συχνό αίτιο χρόνιας αναιμίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο είναι η έλλειψη σιδήρου. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την αναιμία κάνουν κάποιες προσαρμογές και τροποποιήσεις των οδηγιών KDIGO που βασίζονται σε ευρωπαϊκά επιδημιολογικά δεδομένα. Είναι γνωστό ότι οι Καυκάσιοι άνδρες έχουν κατά 1-2 γραμμάρια ανά DL υψηλότερες τιμές αιμοσφαιρίνης σε σύγκριση με τους Αφροαμερικανούς. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, η διάγνωση της αναιμίας τίθεται όταν η τιμή της αιμοσφαιρίνης πέσει κάτω από 13,5 γραμμάρια ανά DL σε ενήλικες άνδρες, το όριο είναι το 13,2 για άνδρες ηλικίας πάνω από 70 έτη και κάτω από 12 γραμμάρια ανά DL σε ενήλικες γυναίκες όλων των ηλικιών. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες συμπληρώνουν ότι η διάγνωση της αναιμίας θα πρέπει να εξετάζεται και για τις περιπτώσεις εκείνες που η τιμή της αιμοσφαιρίνης εμφανίζει μείωση από τη βασική, την αρχική τιμή, παρόλο που εξακολουθεί να παραμένει υψηλότερη από τις παραπάνω τιμές αναφοράς. Οδηγίες για την αναιμία από το NICE της Μεγάλης Βρετανίας δημοσιευμένες το 2021. Οι οδηγίες αυτές
εμφανίζονται περισσότερο ενιαίες. Το όριο της αιμοσφαιρίνης για τη διάγνωση, τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της αναιμίας στη χρόνια νεφρική νόσο είναι, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, τα 11 γραμμάρια ανά DL για όλες τις περιπτώσεις. Το ίδιο αυτό όριο ισχύει για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Μόνο για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών το όριο κατεβαίνει στα 10,5 γραμμάρια ανά DL. Επίσης, στις οδηγίες αυτές για την διάγνωση λαμβάνεται υπόψη και η εμφάνιση συμπτωμάτων που μπορούν να αποδοθούν σε αναιμία. Στις οδηγίες του NICE δίδεται έμφαση στο σημαντικό ρόλο που έχει ο ρυθμός πειραματικής διήθησης στη διάγνωση της αναιμίας της χρόνιας νεφρικής νόσου. Είναι γνωστό ότι όσο μειώνεται ο ρυθμός πειραματικής διήθησης, αυξάνει ο επιπολασμός και η επίπτωση της αναιμίας. Έτσι, αν το GFR είναι πάνω από 60 και ο ασθενής μας έχει αναιμία, είναι επιβεβλημένο να γίνει διερεύνηση για άλλα αίτια αναιμίας, καθώς αυτή είναι απίθανο να σχετίζεται με χρόνια νεφρική νόσο σε τέτοια επίπεδα GFR. Αν το GFR είναι μεταξύ 30 και 60, πρέπει να γίνεται διερεύνηση για άλλα αίτια αναιμίας πέραν της χρόνιας νεφρικής νόσου, αλλά η έκταση της διερεύνησης θα εξαρτηθεί από την κλινική κρίση του γιατρού, καθώς η αναιμία είναι πιθανόν να σχετίζεται με τη χρόνια νεφρική νόσο στην περίπτωση αυτή. Αν τώρα το GFR είναι κάτω από 30, θα πρέπει να σκεφτούμε άλλα πιθανά αίτια αναιμίας, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η αναιμία συνήθως οφείλεται ολοκληρωτικά ή τουλάχιστον κατά ένα μεγάλο μέρος στη χρόνια νεφρική νόσο. Στην ίδια κατεύθυνση με τις οδηγίες του NICE κινούνται και οι οδηγίες της Νεφρολογικής Εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, η διάγνωση της αναιμίας τίθεται και πρέπει να αρχίζει η διερεύνηση και η αντιμετώπιση όταν η αιμοσφαιρίνη του ορού είναι κάτω από 11 γραμμάρια ανά DL ή όταν εμφανίζονται συμπτώματα που μπορούν να αποδοθούν σε αναιμία. Σε συμφωνία με τις οδηγίες του NICE που προαναφέρθηκαν, η χρόνια νεφρική νόσος πρέπει να θεωρείται ως πιθανή αιτία της αναιμίας όταν ο ρυθμός πειραματικής διήθησης είναι κάτω από 60. Είναι περισσότερο πιθανό η αναιμία να οφείλεται στη χρόνια νεφρική νόσο όταν ο ρυθμός πειραματικής διήθησης είναι κάτω από 30 ή κάτω από 45 σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και εφόσον βέβαια δεν αναγνωρίζεται κάποια άλλη αιτία για την αναιμία. Η ιδανική συχνότητα του ελέγχου της αναιμίας στη χρόνια νεφρική νόσο είναι δύσκολο να καθοριστεί, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί η εμφάνιση και η εξέλιξη της αναιμίας της χρόνιας νεφρικής νόσου και επιπλέον, όπως είναι αναμενόμενο, δεν υπάρχουν τυχεοποιημένες μελέτες στον τομέα αυτό. Η συχνότητα του ελέγχου καθορίζεται κυρίως από το στάδιο της χρόνιας νεφρικής νόσου, καθώς όσο εξελίσσεται η χρόνια νεφρική νόσος, ο επιπολασμός και η επίπτωση της αναιμίας αυξάνουν, αλλά και από τη βαρύτητα της αναιμίας και από τον ρυθμό μείωσης της αιμοσφαιρίνης. Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, χωρίς αναιμία, συστήνεται μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να γίνεται όταν υπάρχει κλινική ένδειξη, παραδείγματος χάρη, μείζον χειρουργείο, νοσηλεία στο νοσοκομείο, επεισόδιο αιμορραγίας
και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 3, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 4 και 5 και τουλάχιστον κάθε 3 μήνες σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 5 υποεξονεφρική κάθαρση, αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση. Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και αναιμία, χωρίς θεραπεία με ερυθροποιητικό παράγοντα, μέτρηση της αιμοσφαιρίνης πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει κλινική ένδειξη και τουλάχιστον κάθε 3 μήνες σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 3 ως 5 πριν την έναρξη εξονεφρικής κάθαρσης και το ίδιο κάθε 3 μήνες σε ασθενείς υποπεριτοναϊκή κάθαρση, ενώ πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 1 φορά το μήνα σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση. Κατά την έναρξη θεραπείας με ερυθροποιητικό παράγοντα, μέτρηση της αιμοσφαιρίνης τουλάχιστον 1 φορά το μήνα. Στη φάση της συντήρησης για ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο πριν την έναρξη εξονεφρικής κάθαρσης, μέτρηση της αιμοσφαιρίνης τουλάχιστον κάθε 3 μήνες. Για ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο στάδιο 5 υποεξονεφρική κάθαρση, στη φάση της συντήρησης, μέτρηση της αιμοσφαιρίνης τουλάχιστον 1 φορά το μήνα. Σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση, η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης συστήνεται να γίνεται πριν από τη συνεδρία στο μέσο της εβδομάδας, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διακύμανση που παρουσιάζεται στην τιμή της αιμοσφαιρίνης εξαιτίας των μεταβολών στον όγκο των υγρών που συμβαίνει κατά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης στους ασθενείς αυτούς. Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και αναιμία, ανεξάρτητα από την ηλικία και το στάδιο της χρόνιας νεφρικής νόσου, η αρχική διερεύνηση της αναιμίας πρέπει να περιλαμβάνει γενική εξέταση αίματος που περιέχει συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης του ορού, δείκτες των ερυθρών αιμοσφαιρίων, λευκά αιμοσφαίρια και τύπος και αιμοπετάλια. Επίσης, μετράται ο απόλυτος αριθμός των δίκτυο ερυθροκυττάρων που αποτελεί δείκτη της αποτελεσματικής ερυθροποιητικής δραστηριότητας και είναι χαμηλός στην αναιμία της χρόνιας νεφρικής νόσου όπου υπάρχει μειωμένη ερυθροποίηση και υψηλός σε άλλες καταστάσεις όπως η απώλεια αίματος και η εμόλυση. Επίσης προσδιορίζεται η φεριτίνη του ορού, ο κορεσμός της τρανσφερίνης, η βιταμίνη B12 και το φιλικό οξύ. Κάποιοι λένε ότι ο προσδιορισμός της B12 και του φιλικού να γίνεται μόνο όταν το MCV είναι αυξημένο. Η παραπάνω διερεύνηση πρέπει να προηγείται της έναρξης οποιασδήποτε θεραπείας της αναιμίας. Στις οδηγίες της Νεφρολογικής Εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου τονίζεται ακριβώς αυτό, ότι ο αρχικός κλινικο-εργαστηριακός έλεγχος της αναιμίας πρέπει να προηγείται της έναρξης θεραπείας σε ασθενείς με αναιμία και χρόνια νεφρική νόσο.
αξιολόγηση της κατάστασης σιδήρου στη χρόνια νεφρική νόσο. Η φεριτίνη του ορού, ως γνωστόν, είναι δείκτης των αποθηκών σιδήρου. Gold standard, ωστόσο, παραμένει η χρώση με σίδηρο σε επίχρησμα από μυελό των οστών. Η φεριτίνη έχουμε υπόψη μας ότι είναι πρωτεΐνη οξείας φάσης και η μέτρησή της επηρεάζεται από την παρουσία φλεγμονής ακόμη και υποκλινικής. Ο κορεσμός της τρανσφερίνης, το τσάτ, είναι δείκτης του σιδήρου που βρίσκεται στην κυκλοφορία και είναι διαθέσιμος για ερυθροποίηση. Οι δείκτες αυτοί, οι δύο αυτοί δείκτες, η φεριτίνη και ο κορεσμός της τρανσφερίνης, χρησιμοποιούνται μαζί για την αξιολόγηση της επάρκειας σε σίδηρο, την αξιολόγηση των αποθηκών σιδήρου, την πρόβλεψη της επίδρασης της χορήγησης σιδήρου στην ερυθροποίηση. Άλλοι δείκτες της κατάστασης σιδήρου που αν είναι διαθέσιμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί ή σε συνδυασμό με τη φεριτίνη και τον κορεσμό τρανσφερίνης είναι το ποσοστό υπόχρωμων ερυθρών αιμοσφαιρίων που είναι δείκτης της μακροχρόνιας τους προηγούμενους 2 έως 3 μήνες λειτουργικής επάρκειας σε σίδηρο και η περιεκτικότητα των δίκτυο ερυθροκυτάρων σε αιμοσφαιρίνη που αποτελεί δείκτη της λειτουργικής επάρκειας σε σίδηρο. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη. Η μέτρηση της χεψιδίνης δεν φαίνεται να έχει κάποια κλινική χρησιμότητα ούτε υπερτερεί από τους δείκτες σιδήρου που προανέφερα στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ απόλυτης και λειτουργικής έλλειψης ανεπάρκειας σιδήρου ή να διαγνώσει τη μειωμένη ανταπόκριση σε ερυθροποιητικούς παράγοντες. Η απόλυτη έλλειψη ανεπάρκειας σιδήρου αναφέρεται σε χαμηλά επίπεδα ολικού σιδήρου λόγω απολιονέματος, μειωμένης απορρόφησης σιδήρου από το πεπτικό και μείωσης των αποθηκών σιδήρου του οργανισμού και ορίζεται ως κορεσμός τρανσφερίνης κάτω από 20% και φεριτίνη ορού κάτω από 100 μιλιγκράμμ ανά λίτρο σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο χωρίς αιμοκάθαρση ή κάτω από 200 μιλιγκράμμ ανά λίτρο σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση. Στη λειτουργική έλλειψη ανεπάρκεια σιδήρου, οι αποθήκες σιδήρου είναι ok, αλλά υπάρχει μειωμένη κινητοποίηση του σιδήρου από τις αποθήκες προς την κυκλοφορία και μείωση του σιδήρου που είναι διαθέσιμος για ερυθροποίηση και η λειτουργική έλλειψη ανεπάρκεια σιδήρου περιλαμβάνει κορεσμό τρανσφερίνης κάτω από 20% αλλά φεριτίνη ορού πάνω από 100 μιλιγκράμμα ανά λίτρο σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο χωρίς αιμοκάθαρση ή πάνω από 200 μιλιγκράμμα ανά λίτρο σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση. Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο που βρίσκονται σε θεραπεία με ερυθροποιητικό παράγοντα, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν ή όχι ταυτόχρονα θεραπεία με σίδηρο, πρέπει να αξιολογούνται όσον αφορά την κατάσταση σιδήρου
τουλάχιστον κάθε 3 μήνες. Το ίδιο ισχύει και όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την έναρξη ή τη συνέχιση της θεραπείας με σίδηρο. Η εκτίμηση της κατάστασης σιδήρου πρέπει να είναι συχνότερη όταν πρόκειται να γίνει έναρξη θεραπείας με ερυθροποιητικό παράγοντα ή αύξηση της δόσης του ερυθροποιητικού παράγοντα, όταν υπάρχει απώλεια αίματος, όταν θέλουμε να παρακολουθήσουμε την ανταπόκριση μετά από ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου, καθώς και σε άλλες καταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν ένδυα των αποθηκών σιδήρου. Πιο συχνή αξιολόγηση της επάρκειας σιδήρου πρέπει να γίνεται σε περιπτώσεις που η ανταπόκριση στη θεραπεία με ερυθροποιητικό παράγοντα υπολείπεται. Επίσης, σε ασθενείς που λαμβάνουν σίδηρο από του στόματος, η αξιολόγηση της κατάστασης σιδήρου μπορεί εκτός των άλλων να εκτιμήσει και τη συμμόρφωση του ασθενούς με τη θεραπεία. Η διάγνωση της ανεπάρκειας σιδήρου. Σύμφωνα με τις οδηγίες από το NICE το 2021 δημοσιευμένες, η αξιολόγηση της κατάστασης σιδήρου πρέπει να γίνεται γενικά κάθε 3 μήνες. 1 έως 3 μήνες σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση, ενδεχομένως δηλαδή σε αυτούς συχνότερη η αξιολόγηση. Συστήνεται να γίνεται η μέτρηση του ποσοστού υπόχρωμων ερυθρών αιμοσφαιρίων πάνω από 6% υποδηλώνει ανεπάρκεια σιδήρου, εφόσον βέβαια είναι δυνατόν να γίνει η μέτρηση αυτή εντός 6 ωρών. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, συστήνεται η μέτρηση της περιεκτικότητας των δίκτυων ερυθροκυτάρων σε αιμοσφαιρίνη κάτω από 29 πικογραμμάρια είναι διαγνωστική ανεπάρκειας σιδήρου. Αν τώρα οι δοκιμασίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες ή σε περιπτώσεις που ασθενής πάσχει από ομόζυγο ή ετερόζυγο β' μεσογειακή αναιμία, οπότε δεν είναι αξιόπιστες, συστήνεται η χρήση του συνδυασμού της φεριτίνης του ορού και του κορεσμού της τρανσφερίνης. Και όπως και προηγουμένως είπαμε, όταν οι τιμές της φεριτίνης είναι κάτω από 100 νανογραμμάρια ανά ml και του τσάτ κάτω από 20%, μπορούμε να μιλήσουμε για ανεπάρκεια σιδήρου. Σύμφωνα με τις οδηγίες και η DICO του 2012, η διάγνωση της ανεπάρκειας σιδήρου τίθεται κλασικά από το συνδυασμό φεριτίνης ορού μικρότερης ή ίσης από τα 100 νανογραμμάρια περ ml και κορεσμό τρανσφερίνης μικρότερο ή ίσο του 20%. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες του European Renal Best Practice του 2009, η διάγνωση της ανεπάρκειας του σιδήρου τίθεται από τον συνδυασμό της φεριτίνης του ορού κάτω από 100 νανογραμμάρια περ ml και του τσάτ κάτω από 20% σε ασθενείς που δεν λαμβάνουν ερυθροποιητικό παράγοντα και από το συνδυασμό φεριτίνης κάτω από 300 νανογραμμάρια περ ml και τσάτ κάτω από 30% σε περιπτώσεις ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με ερυθροποιητικό παράγοντα. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι οδηγίες της Νεφρολογικής Εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την αξιολόγηση της κατάστασης σιδήρου.
σε επιλεγμένες περιπτώσεις και ανάλογα με τα αποτελέσματα της αρχικής διερεύνησης, η διαγνωστική προσέγγιση για την ανέβρεση της αιτίας της αναιμίας μπορεί να περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις οδηγίες της Νεφρολογικής Εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου, B12 και φιλικό στον ορό, δοκιμασίες για αιμόλυση, απτοσφαιρίνη, ελντεχάχολ, ερυθρίνη, κούπς, ηλεκτροφόρηση λευκομάτων ορού και ούρων, ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, ελαφρές αλυσίδες και εξέταση του μυελού των οστών. Η μέτρηση των επιπέδων της ερυθροποιητίνης σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο δεν φαίνεται να έχει κάποια σημασία στην κλινική πράξη, καθώς δεν προσφέρει στην διάκριση ανάμεσα στην ανεπάρκεια της ερυθροποιητίνης και στα άλλα αίτια που ενέχονται στην αναιμία σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο. Η παρουσία φλεγμονής είναι γνωστό ότι παρεμβαίνει στους μηχανισμούς ερυθροποίησης και μέτρηση της ΕΑΡΠΕ πρέπει να γίνεται αν υποψιαζόμαστε κάποια φλεγμονή, έστω λανθάνουσα ή υποκλινική. Τέλος, έλεγχος για παρουσία αίματος στα κόπρανα με Μάγερ κοπράνων είναι μέσα σε παρένθεση, καθώς δεν προτείνεται από όλους παρά μόνο επί ενδείξεων. Κάποια συμπεράσματα. Η διάγνωση και η εκτίμηση διερεύνηση αναιμίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο πρέπει να προηγείται της έναρξης οποιασδήποτε θεραπείας. Έχουμε υπόψη πάντα ότι η αναιμία σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο συχνά υποκρύπτει καταστάσεις που προκαλούν αναιμία ανεξάρτητη από τη χρόνια νεφρική νόσο και δεν πρέπει να διαφεύγουν της διάγνωσης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι βεβαίως χρήσιμες στη διάγνωση και εκτίμηση της αναιμίας της χρόνιας νεφρικής νόσου, αλλά απαιτείται προσαρμογή τους στην κλινική πράξη και βεβαίως εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε ασθενή. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.